Ωραία, γεια χαρά σε όλους. Δεύτερο μέρος της επεξεργασίας ερωτήσεων. Είδαμε χοντρικά ότι για να επεξεργαστούμε ερωτήσεις μεταφράζουμε την SQL ερώτηση σε ένα πλάνο που πρακτικώς είναι η μετάφραση της αλγεβρικής έκφρασης σε σχεσιακή άλγεβρα της SQL σε ένα δεντράκι. Θα δούμε στην βελτιστοποίηση ερωτήσεων πώς ακριβώς προκύπτει το δεντράκι, αλλά προς το παρόν θεωρείστε ότι η αλγεβρική έκφραση που ισοδυναμεί με την SQL ερώτηση απεικονίζεται σε ένα δεντράκι, και είπαμε ότι τα φύλλα είναι σχέσεις, οι εσωτερικοί τελεστές είναι τελεστές της σχεσιακής άλγεβρας. Και για κάθε έναν από τους τελεστές της σχεσιακής άλγεβρας που είναι ορισμένοι σε αυτό που λέμε λογικό επίπεδο, δηλαδή σε αφαιρετικό μαθηματικό επίπεδο, έχουμε πολλούς αλγορίθμους που στα αλήθεια εκτελούν τον συγκεκριμένο τελεστή. Είδαμε ήδη πώς ακριβώς γίνεται η επιλογή με διαφορετικούς αλγορίθμους που την υλοποιούν, και τώρα θα δούμε τους τρεις βασικούς αλγορίθμους που διαθέτουμε για να εκτελούμε συνδέσεις, και είναι ο nested loop join, ο short merge join και ο hash join. Έχουμε το παράδειγμα από το αγελαδό βιβλίο. Έχουμε ναύτες οι οποίοι κάνουν κρατήσεις σε βάρκες, οπότε για κάθε ναύτη έχουμε ID, όνομα, βαθμό, αν είναι καπετάνιος ή ξέρω εγώ, μηχανικός α, β, γ. Και οι κρατήσεις λένε ποιος ναύτης έχει κάνει κράτηση για ποια βάρκα, για ποια μέρα και ποιος έκανε την κράτηση. Το όνομα αυτού που κάνει την κράτηση. Και εντάξει, ο βασικός λόγος είναι ότι η σχέση sailors αρχίζει από S, η σχέση R αρχίζει από, η σχέση reserves από R, οπότε θέλαμε, επειδή τις σχέσεις που εμπλέκονται σε μια σύνδεση ας πούμε αρκές, θέλαμε ένα παράδειγμα με αρκές. Εντάξει, για τα διάφορα παραδείγματα και τις φόρμουλες κόστους που υπάρχουν, ξαναλέω, είναι όλα από το αγελαδό βιβλίο, έχουμε και κάποια νούμερα τα οποία πλαγκάρεται στις φόρμουλες και παίζουν. Ωραία. Η πιο απλή πράξη σύνδεσης είναι η σύνδεση με ισότητα, όπου έχουμε μια τέτοια συνθήκη σύνδεσης. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι οι συνδέσεις είναι ισότητες, η συντριπτική πλειοψηφία τους όμως είναι, οπότε αυτά τα παραδείγματα θα δούμε και με αυτά θα τις σκεφτόμαστε. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι η σύνδεση κρύβει πίσω της ένα καρτεσιανό γινόμενο. Τυπικά στο σχεσιακό μοντέλο, όπως το όρισε ο Κοντ, η σύνδεση είναι μια δευτερογενής πράξη η οποία ορίζεται σαν ένα καρτεσιανό γινόμενο και μια συνθήκη επιλογής αφού κάνεις το καρτεσιανό γινόμενο. Αυτός είναι και ο λόγος που η αρχική SQL δεν έλεγε στο from close τα inner joins, αλλά τα βάζει ως συνθήκες στο where close. Γιατί η σημασιολογία της SQL χτίστηκε στην ιδέα ότι στο from close βάζω καρτεσιανά και στο where close βάζω επιλογές. Οπότε επειδή το join είναι ένα καρτεσιανό και στο αποτέλεσμά του επιβάλλω μια συνθήκη ισότητας, η SQL βγήκε, αρχικός τουλάχιστον βγήκε έτσι. Άρα κρύβει μέσα του ένα καρτεσιανό. Άρα υποτίθεται ότι προσπαθείς να ματσάρεις όλους τους αριστερούς με όλους τους δεξιούς. Δηλαδή με όλες τις εγγραφές του reserves, με όλες τις εγγραφές του sailors, και αφού κάνεις το καρτεσιανό να βγάλεις μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν ίσο το πεδίο sailor ID και να κρατήσεις αυτό. Αυτός θα ήταν ο θεωρητικός ορισμός του join, όπως θα τον είχε πει ο Κοντ στο αρχικό paper που όρισε το σχεσιακό μοντέλο. Στην πράξη τα DBMS
κάνουν το ανάποδο, δουλεύουν με συνδέσεις. Τα καρτεσιανά γινόμενα στις σπάνιες φορές που τα χρησιμοποιεί κανείς υλοποιούνται ως joins, στα οποία η συνθήκη ματσαρίσματος είναι απλά true. Οπότε όποιος έρχεται από αριστερά ματσάρεται με όλους όσους έρχονται από δεξιά. Αλλά η βασική ιδέα παραμένει ότι είναι ο πιο ακριβός τελεστής στην σχεσιακή άλγεβρα, γιατί πίσω του κρύβει ότι όλες οι εγγραφές της μιας σχέσης πρέπει να δοκιμαστούν για τη σχέση τους με όλες τις εγγραφές της δεξιάς σχέσης. Και αυτό το πράγμα θα δούμε ότι μπορεί να γίνει πιο αργά ή πιο γρήγορα με διαφορετικούς αλγορίθμους που εκμεταλλεύονται διαφορετικές ιδέες. Ωραία, θα θεωρήσουμε μη και νη σελίδες για κάθε σχέση, μη, αρ, νη, εθ, και για να βρούμε πόσες εγγραφές έχει μία σχέση, θα πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των σελίδων με τον αριθμό των εγγραφών ανασελίδων. Οπότε μη επί πιάρ είναι ο αριθμός των εγγραφών της αρ, νη επί πιές είναι ο αριθμός των εγγραφών της εσ. Θα μετράμε το κόστος με IO. Εντάξει, οι πράξεις που κάνουμε στην κύρια μνήμη στα σχεσιακά DBMS δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες. Το IO είναι ο βασικός παράγων που μας καθυστερεί, οπότε είναι μια καλή προσέγγιση του κόστους να μετράς πόσες σελίδες κουβαλάς από το δίσκο στην κύρια μνήμη ή γράφεις από τη μνήμη στο δίσκο. Και ως συνήθως θα αγνοούμε το output, γιατί το κόστος του output, του τελικού output, όχι των ενδιαμέσων, του τελικού output είναι το ίδιο για όλους. Οπότε όταν ο optimizer θα εξετάζει εναλλακτικά πλάνα το πόσο θα του πάρει για να γράψει το τελικό output όποιον επιμέρους αλγόριθμο και αν χρησιμοποιήσεις, τελικά το ίδιο θα πληρώσεις. Οπότε δεν πολυπλοκεύουμε τις φόρμουλες με αυτό. Ωραία. Ο πιο απλός τρόπος για να κάνουμε ένα join είναι ο απλοϊκός nested loops join αλγόριθμος. Η απλοϊκή σύνδεση εμφολευμένων βρόχων λέει ότι για κάθε σελίδα της R, για κάθε σελίδα της S, μάλλον πήγαινε κουβάλισε για κάθε εγγραφή της R, πήγαινε κουβάλισε όλες τις εγγραφές της S και κάνε το match. Αυτό τώρα είναι πολύ απλοϊκό, θα το προσπεράσω, γιατί θέλω να σας πω τον κανονικό αλγόριθμο nested loops και θα δούμε γιατί αυτό είναι απλοϊκό και δεν μας κάνει. Οπότε θα πάμε στον απλό αλγόριθμο nested loops, ο οποίος λέει το εξής. Για κάθε σελίδα που ανήκει στην σχέση R, αυτήν τη λέμε outer σχέση ή αριστερή σχέση. Σε ένα δεντράκι, όπως τα είδαμε, θα είναι η αριστερή, το αριστερό παιδί του τελεστή join. Για κάθε λοιπόν σελίδα αυτού, άρα φέρε την πρώτη, μετά θα φέρεις τη δεύτερη, μετά θα φέρεις την τρίτη και κάθε φορά θα τρέξεις το μέσα for. Αυτό εδώ το for each είναι, και ό,τι περικλείεται εδώ μέσα, είναι το εμφολευμένο for, γι' αυτό λέγεται εμφολευμένη η βρόχη. Για κάθε σελίδα λοιπόν χ στην ρο, πήγαινε φέρε όλες τις σελίδες στην S. Κάθε φορά που φέρνεις την επόμενη ψ από την S, τσεκάρεις ποιες εγγραφές στην χ και στην ψ κάνουν match και τις βάζεις στο out. Ωραία, επειδή αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο μυστήριο, θα δείξω ένα παράδειγμα. Και θα το ξανασυζητήσουμε στο τέλος. Ωραία. Θα έχω τον αλγόριθμο στην κορφή του slide για να δείτε πώς αυτό παίζει. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα. Έχουμε ένα βασικό σχήμα που χρησιμοποιώ για να εξηγήσω την επεξεργασία ερωτήσεων. Υπάρχει η μαγική γραμμή στη μέση, η οποία χωρίζει το δίσκο από την κυρία μνήμη. Και κάθε φορά που διασχίζει μια σελίδα αυτή τη γραμμή, πληρώνει ένα IO.
έχουμε μία μπλε σχέση R και μία κόκκινη σχέση S, και οι σελίδες P11, P12, οι μπλε ανήκουν στην R, οι σελίδες P21, 22, 23 ανήκουν στην S. Αυτό είναι το κάτω από τη γραμμή, στο σκληρό δίσκο. Κάθονται αυτές ήσυχες στο σχετικό αρχείο, που αντιστοιχεί στον αντίστοιχο πίνακα, στην αντίστοιχη σχέση. Στην κύρια μνήμη έχω 3 buffers όλους και όλους, οπότε αυτό είναι ένα πράγμα που αργότερα θα αναιρέσουμε, αλλά προς το παρόν θα πούμε τον απλό nested loops. Προσέξτε, όχι τον απλοϊκό, τον naive, τον απλό, το simple nested loops, όπου θεωρούμε ότι έχουμε μόνο ένα buffer για την R, όπου είναι ένα σκούρο μπλε, ας πούμε. Έχουμε ένα buffer για την S, που είναι ο σκούρος κόκκινος, και ένα για το output, στο οποίο ό,τι ματσάρετε θα γράφετε στο output. Θυμίζω ότι στο output, οι εγγραφές που βγαίνουν στο output, επειδή όπως είπαμε κρύβεται ένα καρτεσιανό από πίσω, οι στήλες που έχουν είναι η ένωση των στήλων που έχουν οι μπλε με τις στήλες που έχουν οι κόκκινοι. Οπότε είναι πιο φαρδιές σε σχέση με τις αρχικές εγγραφές που εμπλέκονται. Άρα θα πάμε να παίξουμε τον απλό nested loops στο συγκεκριμένο παραδειγματάκι. Ξεκινάμε με τα πάντα άδεια, άρα η κύρια μνήμη είναι άδεια. Με το output δεν θα ασχολούμαι, γιατί ό,τι ματσάρεται μπαίνει στο output και μετά το γράφουμε σε ένα temporary αρχείο για να το δώσουμε πίσω στον τελικό χρήστη, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με το output, θα ασχοληθούμε με το πώς κουβαλάμε, τι κόστος έχουμε για να παρσάρουμε όλο το input. Ωραία. Οπότε στην αρχή το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι να κουβαλήσουμε αυτή εδώ την μπλε σελιδούλα, την P11, στην κύρια μνήμη. Οπότε περάσαμε τη διαχωριστική γραμμή, πληρώνουμε ένα ιό για το ότι κουβαλήσαμε αυτή την μπλε σελιδούλα στην κύρια μνήμη. Εδώ έχω ένα πινακάκι που λέει cost of outer και cost of inner. Πρακτικώς ξαναλέω ότι το outer είναι το έξω for που κουβαλάει σελίδες από την R. Αυτή θα την πούμε outer σχέση. Στην ορολογία, η εξωτερική σχέση στην ορολογία του nested loops. Inner είναι το μέσα for, το φωλιασμένο. Και αντίστοιχα θα μετράμε κόστος για τις σελίδες που κουβαλάμε τις κόκκινες από την S. Και ξαναλέω, σε ένα πλάνο θα τη βάζαμε αριστερά την R και δεξιά την S σαν παιδιά του τελεστή join. Ωραία, πληρώσαμε ένα ιό να φέρουμε το πρώτο χ ανήκει στο R και αρχίζουμε τώρα να λέμε ότι για αυτόν τον μπλε θα πάμε να φέρουμε όλους τους κόκκινους και αρχίζουμε σιγά σιγά να κουβαλάμε κόκκινες σελίδες στην κύρια μνήμη. Οπότε φέρουμε την πρώτη κόκκινη σελίδα, την P21, πληρώνω ένα ιό για να τη φέρω, μετά ματσάρω ό,τι έχει εδώ μέσα αυτός με ό,τι έχει εδώ μέσα αυτός, που είναι αυτό εδώ το πράγμα. Και ό,τι κάνει match θα μπει στο output, ενδεχομένως θα γραφτεί και στο δίσκο. Ξαναλέω, αυτό το κομμάτι δεν θα το ξανακουμπήσω. Άρα πληρώσαμε ένα ιό για να φέρουμε την πρώτη κόκκινη σελίδα. Μετά θα φέρουμε τη δεύτερη. Οπότε φέραμε την B22. Πάλι θα ματσάρουμε όλους από εδώ με όλους από εκεί και ό,τι κάνει match θα μπει στο output. Και μετά θα φέρουμε την τρίτη, την B23. Οπότε μόλις τελειώσαμε με όλες τις σελίδες τις κόκκινες, φέραμε για αυτήν εδώ την μπλε όλους τους κόκκινους, συμπληρώσαμε αυτό το loop, το for each psi in S, και κάθε φορά που φέρναμε μία κόκκινη σελίδα ματσάραμε όλες τις μπλε εγγραφές με όλες τις κόκκινες και ό,τι έκανε match έμπαινε εδώ στο output. Δεν τελειώσαμε όμως, γιατί πληρώσαμε ένα IO so far για την πρώτη μπλε και 3 IO για όλες τις κόκκινες. Τώρα θα πάμε να φέρουμε την επόμενη
μπλε σελίδα. Την B12. Και τώρα είμαστε πάλι εδώ, φέρε την επόμενη και μετά πάλι θα αρχίσουμε να φέρνουμε, θα υπεραπλουστεύσω λίγο εδώ, θα πάω να ξαναφέρουμε όλες τις κόκκινες, φέρνουμε την 21, θα τσεκάρουμε μπλε με κόκκινες εγγραφές, την 22 και την 23 και τελειώσαν. Εντάξει. Γιατί τελειώσαμε, γιατί δεν έχουν μείνει άλλες μπλε. Οπότε τελείωσε το έξω for loop. Το κόστος ποιο ήτανε? Το κόστος για τις κόκκινες ήτανε, φέραμε όλες τις κόκκινες, νι είναι οι κόκκινες, φέραμε όλες τις κόκκινες, πόσες φορές, τόσες όσες είναι οι μπλε σελίδες. Γιατί για κάθε μπλε σελίδα φέρναμε όλες τις κόκκινες. Άρα έχω μη μπλε σελίδες και νη κόκκινες. Το κόστος του κουβαλήματος των κόκκινων σελίδων είναι μη επί νη. Εντάξει, το ξαναλέω γιατί φέρναμε, πληρώναμε νη κουβαλήματα για κάθε μία μπλε. Και αφού έχω μη μπλε, το κόστος είναι μη επί νη. Αυτό είναι το κόστος, το γράφει εδώ, του κουβαλήματος των κόκκινων. Εντάξει, θα μπορούσα να κάνει κάτι πιο έξυπνο, γιατί μόλις έφερα την B12, η B23 καθόταν εκεί πάνω, αλλά βασικά η βασική φόρμουλα, για να μην τα πολυπλοκεύουμε, είναι αυτή. Τώρα, αυτό δεν είναι όλα τα IO που πληρώσαμε, γιατί εκτός από αυτό, πληρώσαμε και τα IO για τις μπλε σελίδες που είναι μη. Γιατί κάθε μπλε σελίδα τη φέραμε μία φορά. Εντάξει, οπότε το κόστος είναι μη συν μη επί νη. Είναι size της outer συν το γινόμενο, size της outer επί size της inner, όλα αυτά τα sizes σε σελίδες. Εντάξει, τα μετράμε σε IO. Άρα ξαναλέω, αυτή είναι η θεμελιώδης ουσία του nested loops. Και αυτό που κάνει είναι ότι πρακτικώς κάνει ένα, αν θέλετε, καρτεσιανό μεταξύ σελίδων. Να το πούμε έτσι. Εντάξει. Ο Naive, τον οποίο προσπέρασα, έκανε το αντίστοιχο πράγμα με εγγραφές. Οπότε έλεγε για κάθε μπλε εγγραφή πήγαινε κουβάλα όλες τις κόκκινες σελίδες. Οπότε το κόστος ήταν τεράστιο. Και επειδή αυτό πολύ εύκολα προσεγγίζεται κάνοντάς το με σελίδες, απλώς προσπεράσαμε το Naive. Εντάξει. Άρα ο Simple Nested Loops, ξαναλέω, λέει φέρνε μία-μία τις εξωτερικές και για κάθε μία εξωτερική σελίδα μπλε πήγαινε φέρε όλες τις κόκκινες. Εντάξει, θα έχω μη επί νη κουβαλήματα για τις εσωτερικές σελίδες, συν μη για τις εξωτερικές. Εντάξει, τώρα εδώ προκύπτει προφανώς το ζήτημα ότι εφόσον αυτό είναι το κόστος, κανονικά, όξο, ποια θα έπρεπε να πάει. 3, 2, 1, κάντε pause το βίντεο, σκεφτείτε και πείτε. Ξέ pause. Προφανώς η πιο μικρή. Εντάξει, άμα τις είχα ανάποδα, εδώ το κόστος είναι 2 συν 3 επί 2. Άμα εξωτερική είχα την κόκκινη και εσωτερική την μπλε, το κόστος ήταν 3 συν 2 επί 3. Οπότε προφανώς όσο πιο μικρή είναι η έξω, τόσο το καλύτερο. Εντάξει. Υπάρχει περίπτωση ο Optimizer να μην κάνει αυτό αν χρησιμοποιείς την nested loops. Γιατί υπάρχει η λεπτομέρεια ότι αν αυτό μπίπτει σε ένα μεγαλύτερο πλάνο, ο nested loops, όπως τον είδαμε, έτσι όπως είναι φτιαγμένος, έχει την αξιόλογη ιδιότητα ότι διατηρεί την ταξινόμηση των εγγραφών της εξωτερικής σχέσης. Δηλαδή το output βγαίνει ταξινομημένο με την ίδια ταξινόμηση που έχουν οι εγγραφές της outer. Οπότε αν παρακάτω έχεις μια άλλη πράξη, αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο.
Αλλά η βασική ιδέα είναι αυτή που είπαμε. Οπότε θυμάστε επίσης ότι το αποτέλεσμα βγαίνει ταξινομημένο με την ίδια ταξινόμηση όποια είχε, αν είχε, η outer σχέση. Ένα δεύτερο ενδιαφέρον πράγμα, η βέλτιστη εκτέλεση, μάλλον θα το πω μετά, για το πότε είναι βέλτιστος ο nested loop. Ωραία, πάμε τώρα να δούμε μια παραλλαγή όπου έχουμε βρετήριο πάνω στο join πεδίο. Εντάξει, στην S έχω ένα βρετήριο πάνω στη στήλη J, ξέρω εγώ. Τώρα, δεν θα πάω να τσεκάρω κάθε εγγραφή που υπάρχει αριστερά με όλη τη σχέση, αλλά θα πάω να κατέβω το ευρετήριο και να πάω να βρω την αντίστοιχη matching εγγραφή. Οπότε το κόστος είναι το μη, που είναι το κουβάλιμα των μπλε. Σύντορα, για κάθε εγγραφή μπλε, γιατί θυμίζω αυτό είναι αριθμό σελίδων επί tuples ανασελίδα μπλε, άρα αυτό εδώ είναι ο συνολικός αριθμός εγγραφών μπλε, τι κόστος έχει να βρω τα matching S tuples μέσω του βρετηρίου. Εντάξει. Άρα αυτή είναι η φόρμουλα ουσιαστικά. Και φυσικά θα ρωτήσει κανείς και ωραία και πώς είναι αυτό. Αυτό. Εντάξει, γιατί αυτά τα ξέρουμε, άρα το κόστος του να βρούμε τα tuples που κάνουν match για κάθε tuple μπλε, πόσο είναι να βρούμε τους αντίστοιχους κόκκινους. Εντάξει, οι τυπικές τιμές είναι αυτές, χοντρικά, το ύψος του δέντρου, αν είναι β' δέντρο, ένα με δύο αν είναι hash index, και βεβαίως εξαρτάται αν θα βρεις μία, ένα match, δηλαδή αν είναι key foreign key το join. Οπότε αν εσύ είπα να κάνεις lookup, η πολύ απλή περίπτωση είναι ο S να είναι ο lookup πίνακα στο foreign key, δηλαδή ο R να είναι ο employees και ο S να είναι ο departments. Οπότε έχεις και ένα β' δέντρο πάνω στο primary key του departments και για κάθε employee πάνε να βρεις το αντίστοιχο department. Εντάξει, αυτό είναι ένα key foreign key join, οπότε για κάθε employee θα βρεις ακριβώς έναν department που το αντιστοιχεί. Αν το κάνεις ανάποδα και το αντιστοιχεί αλλιώς, εξαρτάται. Hash index αντίστοιχα, θα πλαγκάρετε τα νούμερα για να παίξετε τις φόρμουλες, δεν θα κάτσω να το εξηγήσω εδώ. Και θέλω να περάσω σε ένα πιο σημαντικό κομμάτι από το να παίξω ένα παράδειγμα με αριθμούς, που είναι ένα πιο ρεαλιστικό μοντέλο για τον nested loops, ο οποίος είναι ο block nested loops και ο οποίος λέει ότι δεν έχω, ρε παιδί μου, ένα buffer για τη μία σχέση και ένα buffer για την άλλη και ένα για το output, τρία, αλλά έχω παραπάνω μνήμη και μπορώ να δώσω ένα buffer για την μέσα σχέση, ένα buffer για το output και ό,τι άλλο έχω να το δώσω στην outer σχέση. Οπότε εδώ πέρα, όπως βλέπετε στη ζωγραφιά, έχω πολλούς buffers για την outer σχέση. Οπότε τι γίνεται τώρα, αντί να διαβάσω μία σελίδα της outer, διαβάζω ένα block από β' σελίδες και κάθε κόκκινη σελιδούλα που έρχεται εσωτερική τσεκάρεται με όλους αυτούς εδώ μέσα. Ωραία. Τι κέρδισα? Κέρδισα ότι για κάθε τέτοιο β' μείον ένα block of pages θα πάω να φέρω όλες τις μπλε, τις κόκκινες σελίδες, αλλά τώρα αυτό ποια είναι η μετάφραση, δεν θα πάω να φέρω τις κόκκινες σελίδες νη επί μη φορές, θα πάω να φέρω όλες τις κόκκινες σελίδες
β-ενάδες φορές. Δηλαδή, θα σας δείξω τη φόρμουλα. Size of outer, διά block size. Βιτάδες. Έχω κόψει τις outer σχέσεις σε blocks των β pages. Οπότε, δεν θα φέρω όλες τις κόκκινες μη φορές, θα τις φέρω μη διά β. Εντάξει. Αυτό μειώνει δραματικά το κόστος του γινωμένου. Γιατί προφανώς αυτό είναι ίδιο. Μία φορά κάθε σελίδα για τις outer μπλε σελίδες. Αλλά το γινόμενο δεν είναι όλες οι outer επί όλες τις inner, αλλά τα blocks της outer που είναι τόσα. Διαιρείς την outer σχέση διά του πόσους buffers δίνεις. Προφανώς όσο πιο πολλούς buffers δίνεις, τόσο λιγότερα loops κάνεις για όλους τους κόκκινους. Αυτό βελτιστοποιείται αν χωρέσω όλη την έξω σχέση, όλη στην κυρία μνήμη. Αν δηλαδή ο αριθμός των buffers που έχω είναι πιο μεγάλος από το μέγεθος της εξωτερικής σχέσης, αυτό ουσιαστικά θα γίνει ένα. Δηλαδή ουσιαστικά θα πεις ότι θα κουβαλήσω όλη την outer στην κύρια μνήμη, ένα block, και μετά θα φέρνω μία-μία τις inner, θα τις τσεκάρω και τελείωσα. Άρα το κόστος θα είναι νη συν μη. Το ελάχιστο κόστος για ένα join είναι να χωρέσω τη μία από τις δύο σχέσεις, την πιο μικρή, στην κύρια μνήμη, να έχω αρκετούς buffers για να χωρέσω τη μία από τις δύο σχέσεις στην κύρια μνήμη και μετά θα φέρνω μία-μία τις σελίδες της άλλης σχέσης, θα τσεκάρω τους κόκκινους με τους μπλε και τελείωσα. Θα έχω φέρει μία φορά τους μπλε, μη, και μία φορά τους κόκκινους, νη. Και το ελάχιστο κόστος είναι μη συν νη. Εντάξει, στην περίπτωση που μπορεί μία αυτή σχέση να χωρέσει την κυρία μνήμη, αυτό είναι το ελάχιστο κόστος. Ωραία παραδείγματα και πρακτικώς ολοκληρώσαμε το nested loops. Εντάξει, είναι ο θεμελιώδης αλγόριθμος για να εκτελέσει κανείς μία σύνδεση. Αν δεν είχαμε εφεύρει τίποτε άλλο, έτσι θα το κάναμε, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά και στον ορισμό. Πρακτικώς προσπαθεί να κάνει το καρθεσιανό γινόμενο, να το πούμε έτσι. Θα δούμε επίσης ότι είναι χρήσιμος και γιατί επίσης είναι το πιο γρήγορο αν ο ένας από τους δύο χωράει στην κύρια μνήμη και επίσης δουλεύει και όχι μόνο με ισότητες. Εντάξει, δουλεύει και με ανισότητες. Μένουν δύο βασικοί αλγόριθμοι για τα joins, ο merge sort και ο hash join. Και οι δύο αυτοί στηρίζονται στις δύο βασικές τεχνικές που έχουμε για να παίζουμε με μεγάλα σύνολα δεδομένων. Η μία είναι η ταξινόμηση και η άλλη είναι το hashing. Οπότε ο ένας πρακτικός στηρίζεται στο εργαλείο της ταξινόμησης και ο άλλος πρακτικός στηρίζεται στο εργαλείο του hashing. Αυτά είναι τα δύο βασικά εργαλεία που έχουμε εδώ και μισό αιώνα για να παίζουμε με μεγάλα data. Όπου μεγάλα είναι μεγαλύτερα από ό,τι χωράει η μνήμη σου πρακτικά, για να μην παρασυρώμαστε και από ορολογίες παραπλανητικές των τελευταίων ετών. Ωραία, πάμε να δούμε τώρα το Solver Join και η βασική ιδέα είναι τι θα γινόταν ρε παιδί μου άμα ήταν ταξινομημένες οι δύο σχέσεις πάνω στο πεδίο της σύνδεσης. Εντάξει, εδώ από κάθε σχέση έχω κρύψει τις άλλες κολόνες, φαίνονται μόνο οι κολόνες του join και τυχαίνει να είναι ταξινομημένες ή τις έχω ταξινομήσει εγώ. Οπότε αυτό που μένει μετά είναι να κατεβάσεις τα βελάκια, ένα μπλε βελάκι που περνάει τις
outer εγγραφές, ένα κόκκινο βελάκι που περνάει τις inner, αν και εδώ το outer και inner δεν έχουν τόσο σχέση. Και όταν δείχνει το μπλε βελάκι στο 1, θα πάει να πάρεις όλους τους κόκκινους 1. Όταν το μπλε βελάκι δείχνει στο 2, θα πάει να πάρεις όλους τους κόκκινους 2. Όταν δείξει το 3, θα πάει να πάρεις όλους τους κόκκινους 3. Και μετά που δεν έχεις μάτσεις. Αν φτάσει ο ένας από τους 2 στο τέλος, τελειώσαμε. Εντάξει. Οπότε πρακτικά, εδώ πέρα κρύβεται ότι το βελάκι δεν είναι ένα βελάκι. Πρακτικώς είναι 2. Γιατί ο μπλε θα πιάσει όλους τους μπλε άσους. Ας τους κάνω αυτούς εδώ μπλε και ας τους κάνω αυτούς εδώ κόκκινους. Όταν ο μπλε δείχνει στο 2 πρέπει να πιάσει όλους τους, όλα τα μπλε διάρκεια, και όταν ο κόκκινος δείχνει στο 2 πρέπει να πιάσει όλα τα κόκκινα διάρκεια. Οπότε πρακτικά αυτό το βελάκι που έχω ζωγραφίσει εδώ είναι 2. Είναι start και end, πόσα κόκκινα διάρκεια έχεις και πόσα μπλε διάρκεια έχεις. Αλλά αυτά κατεβαίνουν μαζί, οπότε είναι βολικό να το ζωγραφίσω σαν ένα βελάκι που κατεβαίνει προς τα κάτω. Και αυτό το πράγμα έχει και το καλό ότι άπαξ, αν τυχόν ήταν ταξινομημένοι και οι δύο στο πεδίο του join, το κόστος θα ήταν ένα διάβασμα για τους μπλε και ένα διάβασμα για τους κόκκινους νησιν μη. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να κάνω σειριακά process και το μπλε και το κόκκινο. Οπότε όλο το ζήτημα ανάγεται στο πώς να ταξινομήσω τους κόκκινους και τους μπλε πάνω στο πεδίο του join. Άπαξ και το κάνω αυτό, μετά είναι απλώς ένα σειριακό πέρασμα τα δύο βελάκια παράλληλα. Αυτό όμως δεν είναι απλό τώρα. Δηλαδή επίσης να μην ξεχάσω να πω, μπορεί ένας από τους δύο να είναι ήδη ταξινομημένος, οπότε να αρκεί να ταξινομήσω τον άλλον. Οπότε όταν τα δεδομένα είναι ταξινομημένα στο σκληρό δίσκο με βάση ένα πεδίο πάνω στο οποίο γίνονται συχνά join, αυτό προμοτάρει τον Sortmer Join σαν υποψήφιο αλγόριθμο για να εκτελεστεί, βεβαίως έχοντας πληρώσει το τίμημα ότι τα insertions είναι πιο αργά, τα deletions, τα updates, όλα αυτά είναι πιο αργά γιατί αναδιατάσσουν τη θέση των εγγραφών στο δίσκο. Ωραία. Τώρα η ταξινόμηση είναι πιο πολύπλοκο πράγμα από ό,τι θα φανταζόταν κανείς, γιατί οι ταξινομήσεις που έχετε μάθει στο μάθημα των αλγόριθμων είναι στημένες για πίνακες που χωράνε στην κυρία μνήμη. Εντάξει, να κάνεις quick short, radix short, δεν ξέρω τι. Ό,τι short έχετε μάθει στο μάθημα των αλγορίθμων ή σε άλλα μαθήματα τέλος πάντων, δουλεύει με πινακάκια που χωράνε στην κυρία μνήμη. Εάν δεν χωράνε τα δεδομένα στην κυρία μνήμη, πρέπει να κάνουμε πιο έξυπνα κόλπα, και αποδεικνύεται ότι η λύση για να ταξινομήσουμε δεδομένα που δεν μας χωράνε στην κυρία μνήμη προκύπτει από ένα αλγόριθμο που λέγεται external sorting, εξωτερική ταξινόμηση, ο οποίος είναι αρκετά sophisticated, μπορούμε να πούμε. Δεν θα τον εξηγήσω γραμμή προς γραμμή, αλλά θα πω ότι έχει δύο φάσεις και θα τις δείξω με ένα παράδειγμα από το βιβλίο με τις βάρκες. Ωραία. Τώρα βασικά έχω μία μεγάλη σχέση, αυτή είναι εδώ αριστερά. Έχω δύο buffers όλους και όλους να... και έχω τρεις buffers στην κύρια μνήμη. Εντάξει. Θα πω μετά γιατί είναι μπλε και κόκκινη. Εδώ πέρα έχω μία σχέση και πρέπει να την ταξινομίζω. Ξαναλέω ότι μετατρέψαμε το πρόβλημα του να κάνω short merge join δύο σχέσεις, ότι το merge είναι ένα εύκολο linear pass μία φορά όλα τα sorted data, άρα πετάξαμε τον μπαλάκι να σορτάρουμε την R και να σορτάρουμε την S. Οπότε θα το κάνουμε μία σχέση τη φορά. Υπάρχουν και πιο έξυπνα πράγματα, αλλά προς το παρόν θα κάνουμε μία σχέση τη φορά. Και έχουμε μία σχέση να σορτάρουμε. Αυτό είναι όλο. Και θα τους σορτάρουμε με βάση το string,
Οπότε, ή μπορούμε να τους ορτάρουμε και με βάση το αριθμητικό, αλλά θα τους ορτάρουμε με βάση το string. Εδώ το join μας θα είναι πάνω στο string, οπότε θα σορτάρουμε με βάση το string. Και θα θεωρήσουμε τώρα ότι κάθε κουτάκι είναι μια σελίδα, για να μπορούμε να μιλάμε σε αντιστοιχεία με τους buffers που έχουμε, το οποίο είναι υπεραπλοποιητικό, αλλά θεωρήστε ότι η σελίδα μου έχει size ένα character, τέλος πάντων, για να χωράω αυτόν. Οπότε αυτή είναι η αρχική μας σχέση. Έχω τρεις buffers όλους και όλους, οπότε δεν μπορώ να τρέξω ένα quick sort πάνω στα strings, στα αλφαρυθμητικά. Και το κόλπο είναι, θα κόψω την αρχική σχέση κομματάκια, θα ταξινομήσω το κάθε κομματάκι και μετά θα αξιοποιήσω το ότι έχω παραπάνω από ένα buffer για να αρχίσω να ταξινομώ γκρουπάκια από τα ταξινομημένα υποσύνολα. Άρα η πρώτη φάση τι λέει, θα παρσάρω μία φορά την αρχική σχέση, ένα linear pass θα κάνω και θα ξαναγράψω τα περιεχόμενα αυτού εδώ της αρχικής σχέσης σε υποακολουθίες αυτής της σχέσης, η οποία κάθε μία εσωτερικά θα είναι ταξινομημένη ως προς το πεδίο ταξινόμησης, που ξαναλέω εδώ είναι το string. Εντάξει, άρα αυτά εδώ τα επιμέρους ενδιάμεσα αποτελέσματα τα λέμε runs, για μεταφυσικούς και ανεξήγητους λόγους που στην Καλιφόρνια έχουν αυτή την τάση να βγάζουν αυτά τα ονόματα, τα λέμε runs. Κάθε ένα από αυτά εσωτερικά είναι ταξινομημένο ως προς το πεδίο της ταξινόμησης. Εδώ βλέπετε ο α είναι μικρότερος από το d, είναι μικρότερος από το g. Εδώ ο β είναι μικρότερος από το c, είναι μικρότερος από το e. Ο β τώρα στην global ταξινόμηση προφανώς θα ήταν κάπου εδώ ανάμεσα. Αλλά εδώ πέρα έχουμε κόψει την αρχική ακολουθία σε υποκομματάκια, όπου έχουμε ταξινομήσει τον καθένα. Εντάξει, κάθε έναν από αυτούς τους ενδιάμεσους είναι ταξινομημένος. Στο βιβλίο εδώ πέρα το παραδειγματάκι, πρακτικώς τι έχει κάνει, έχει κόψει αυτό το πράγμα στα τέσσερα και έχει ταξινομήσει το καθένα από αυτά. Στην πράξη γίνεται λίγο διαφορετικά και απλώς θα το τρέξω λίγο για να σας δείξω το flavor. Θα έχουμε δύο buffers για input και έναν για output. Οπότε διαβάζουμε το G, διαβάζουμε το α, το συγκρίνουμε. Ξαναλέω, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα θα είναι κάποιες εκατοντάδες εγγραφών και κάθε φορά θα βγάζουμε την επόμενη, την επόμενη, την επόμενη. Το συγκρίνουμε, βγαίνει αποτέλεσμα ο α και αυτόν τον α θα πάμε να το γράψουμε σε ένα επιμέρους ενδιάμεσο αρχιάκι που το λέμε run και θα είναι ταξινομημένο με αύξουσα σειρά ως προς το string, ως προς το αλφαριθμητικό. Οπότε φεύγει ο α από εδώ, φεύγει ο α από εδώ και πάει και γράφεται στο αρχιάκι αυτό. Τώρα ο επόμενος είναι ο d, έρχεται εδώ ο d, θα σταματήσω να γράφω στο output, συγκρίνω το g με το d. Ο πιο μικρός από αυτούς, αν ήταν πολλοί, ήταν εκατοντάδες, ο πιο μικρός από αυτούς που παραμένουν, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από τον τελευταίο που γράφηκε, θα πάει να γραφτεί εδώ πέρα. Οπότε ο D είναι μεγαλύτερος από το α, είναι πιο μικρός μεταξύ D και G, θα γραφτεί, θα σταματήσω να κάνω το παράδειγμα με τον... θα το κάνω άλλη μια φορά και τέλος, φεύγει από εδώ. Έρχεται εδώ και από εδώ πηγαίνει και γράφεται εδώ. Εντάξει. Στο εξής δεν θα χρησιμοποιώ τον κόκκινο. Είναι ένα διάμεσο στάδιο για να επαναγραφτεί. Ο κόκκινος είναι πάντα ο πιο μικρός από αυτούς που είναι μεγαλύτερος από τον τελευταίο που γράφηκε. Ωραία. Έχουμε σηκώσει το G, τον A, τον D.
Ας βάλω και ένα βελάκι εδώ πέρα. Θα πάω να φέρω τον επόμενο, το C. Ο C τώρα, θα συγκρίνω το G με το C, ο C είναι πιο μικρός, αλλά έχει το πρόβλημα ότι δεν είναι πιο μεγάλος από το D. Εγώ θέλω αυτό το αρχιάκι να είναι ταξινομημένο. Οπότε ο C θα κάτσει ήσυχα ήσυχα εδώ πέρα και θα κατεβάσω το G κάτω. Οπότε γράφω εδώ το G, φεύγει αυτός από εδώ, έρχεται εδώ, γράφεται και κατεβάζω αυτό και φέρνω το B. Ωραία. Και τώρα τι προκύπτει? Προκύπτει ότι ο τελευταίος που γράφτηκε είναι ο G και αυτοί που έχω στη μνήμη είναι ο B και ο C. Ο B είναι πιο μικρός από αυτούς, αλλά αμφότεροι B και C είναι μεγαλύτεροι από τον τελευταίο που γράφτηκε στο run. Αυτό είναι σημάδι ότι σταματάω με αυτό το επιμέρους ταξινομημένο με αύξοντα τρόπο αρχιάκι και αρχίζω ένα καινούριο. Γι' αυτό βγαίνουν πολλά τα runs. Στην πράξη δεν είναι στο μεγέθη, αντιθέτως έχουν και μεγάλη ανομοιογένεια ως προς το μέγεθός τους. Αλλά η βασική ιδέα είναι κάθε φορά γράφω στο run τον επόμενο από τους valid candidates που είναι να γραφτούν, που είναι ο πιο μικρός από τους valid candidates. Ποιοι είναι οι valid candidates? Όσοι είναι μεγαλύτεροι από τον τελευταίο που γράφτηκε στο τρέχον run. Εντάξει. Όταν ξεμείνω από υποψηφίους να γραφτούν στο τέλος, να γίνουν append στο τέλος του run, γιατί δεν είναι πιο μεγάλη από τον τελευταίο που γράφτηκε, αλλάζω run. Θα μου προκύψουν όσα αρχιάκια μου προκύψουν. Ξαναλέω στο παράδειγμα, εδώ τα έχει κόψει σε ισομεγέθη κομμάτια. Στην πράξη δεν είναι. Εντάξει, οπότε ξεκινάω ένα καινούριο run. Θα συγκρίνω το B με το C. Ο πιο μικρός είναι ο B. Θα φύγει από εδώ. Θα έρθει εδώ στο κόκκινο και θα πάει να γραφτεί εδώ πέρα. Αυτός θα κατέβει μία παρακάτω. Θα έρθει ο E. Θα συγκρίνω τον E με το C. Ποιος από τους δύο είναι πιο μικρός? Ο C είναι πιο μεγάλος από τον τελευταίο που γράφτηκε, από τον B μάλιστα. Ωραία, άντε γράψου. Θα φύγει από εδώ. Θα έρθει εδώ, θα πάει να γραφτεί εδώ και ούτω καθεξής. Εντάξει, στο τέλος της μέρας θα έχουν προκύψει ένα μάτσο τέτοια αρχιάκια, runs. Είναι σημαντικό, το καθένα από αυτά θα είναι εσωτερικά ταξινομημένο με τον ίδιο τρόπο, ξαναλέμε με αύξοντα τρόπο ως προς το αλφαριθμητικό, ως προς το string. Και τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να τα συνενώνουμε, που είναι η φάση 2 του αλγόριθμου. Άμα πάτε εδώ, υπάρχει το 1 φτιάξε buffers και το 2 που φτιάξε runs και το 2 που είναι κάνε merge τα runs. Ωραία. Ειρή στο εμπαρόδο, πόσο πληρώσαμε για να κάνουμε αυτή τη δουλειά? Αν θέλετε να το σκεφτείτε, κάντε pause στο βίντεο. 3, 2, 1. Ξεpause. Κάθε τέτοια σελιδούλα τη διαβάσαμε μία φορά από το δίσκο στο buffer και τη γράψαμε μία φορά. Άρα είναι, αν αυτή είναι νη, ένα νη για να διαβάσω και ένα νη για να γράψω. Δύο νη. Εντάξει. Μη σας μπερδεύει που αυτά εδώ πέρα είναι μία εγγραφή ανασελίδα. Δεν αλλάζει κάτι αν είναι πολλές οι εγγραφές ανασελίδα. Θα γραφτούν με διαφορετικούς τρόπους. Δεν θα διατηρήσουμε δηλαδή την αρχική ανάθεση σε σελίδες. Αλλά στο τέλος της μέρας θα έχουμε διαβάσει νη μικρό εγγραφές και θα έχουμε γράψει νη μικρό εγγραφές άλλη μία φορά, οργανωμένες σε άλλες σελίδες από τις αρχικές. Αλλά at the end of the day θα είναι νη κεφαλαίο σελίδες διαβασμένες, νη κεφαλαίο σελίδες γραμμένες. Εντάξει, αυτή είναι η φάση 1. Ωραία, τώρα που έχουμε ταξινομημένες υποακολουθίες του αρχικού, πρέπει να τις κάνουμε merge. Στη γενική περίπτωση που δεν έχουμε δύο buffers μπλε, θέλουμε έναν για τον output. Αλλά αντί για δύο μπλε buffers, έχω 12, β' το πλήθος, μπλε buffers. Όσους μπλε buffers έχω, τόσα runs θα κάνω merge ταυτοχρόνως. Θα αναθέσω από ένα τέτοιο buffer σε κάθε run.
Εντάξει, άρα άμα έχω παραπάνω από 2 και έχω β το πλήθος, κάθε τέτοιο merging θα έχει β inputs, β runs που θα γίνουν merge. Και θα σας δείξω πώς γίνεται το merge. Και είναι πάρα πολύ εύκολα γενικεύσιμο σε παραπάνω από 2 runs για να συγχωνευτούν. Άρα η βασική ιδέα στο merge είναι ότι έχω ένα buffer για κάθε run. Άρα αυτός εδώ θα ταΐζει το απάνω, ή ας πάρουμε αυτούς εδώ. Αυτός εδώ θα ταΐζει το επάνω buffer, αυτός εδώ θα ταΐζει το κάτω. Εντάξει, αν είχα και άλλους μπλε, θα είχα και άλλους, θα είχα και άλλα runs. Ωραία. Θα σηκώσω τον πρώτο από τον πάνω run, οπότε εδώ θα γράψω D. Θα σηκώσω τον πρώτο από το κάτω run, οπότε εδώ θα γράψω A. Προφανώς, αν είχα και άλλα, θα σήκωνα τον πρώτο από το κάθε run. Συγκρίνω μεταξύ τους. Ο πιο μικρός είναι ο A, οπότε μπαίνει εδώ πέρα και γράφεται στο output. Και στη θέση του, από το δικό του run, θα φέρω τον επόμενο. Οπότε θα φέρω ένα D. Εντάξει. Έχω δύο D. Το ένα D είναι από το κάτω run, το άλλο D είναι από το πάνω run. Ξαναλέω, κάθε buffer είναι για έναν run dedicated. Τώρα θα συγκρίνω αυτούς τους δύο, θα πάρω, ας πούμε, θα πάρω αυτόν που έχει το μικρότερο αριθμητικό, οπότε θα φύγει ο D από το κάτω run, θα έρθει εδώ, θα γραφτεί εδώ πέρα το D7 και στη θέση του θα έρθει ο P. Εντάξει. D με P, ο πιο μικρός είναι ο D, θα φύγει αυτός ο D από εδώ, θα έρθει εδώ, ας τον βγάλω. Θα έρθει εδώ, θα γραφτεί εδώ πέρα, αυτός είναι ο D21, είναι αυτός, και στη θέση του θα έρθει ο επόμενος από το πάνω run, ο μη. Ξαναλέω, αυτό γενικεύεται αν έχω κάπα το πλήθος buffers με κάπα runs που γίνονται merge. Κάθε φορά από τα κάπα νουμεράκια παίρνω το αμέσως μεγαλύτερο και στη θέση του, μόλις φύγει, συμπληρώνω με ό,τι είναι από κάτω. Τώρα, αν αυτά είναι σελίδες, μόλις φύγει μια σελίδα, θα συμπληρώσω με την επόμενη. Θυμίζω ότι αυτό εκμεταλλεύεται το ότι όλοι αυτοί είναι εσωτερικά ταξινομημένοι. Εντάξει, οπότε δεν κάνεις foul. Τώρα, ο μη με τον B, ο πιο μικρός είναι ο μη, τον γράφω εδώ πέρα, φέρνω στη θέση του το ρο. Ο ρο με τον B, ο πιο μικρός από τους δυο τους είναι ο P, θα γραφτεί ο P. Τελειώσαμε με αυτό το run και θα πάω να βάλω ό,τι μένει από το άλλο. Αν δεν είχε μία και είχε 111 εγγραφές, θα τις έβαζα όπως ήταν, γιατί απλώς περισσεύουν και είναι ήδη ταξινομημένες. Εντάξει, θα γινόντουσαν append. Προφανώς, αν έχεις πολλούς runs για να κάνεις merge με πολλούς buffers, άμα κάποιος τελειώσει, τελείωσε. Εντάξει. Όταν τελειώσει και ο προ-τελευταίος, ό,τι μένει από τον τελευταίο το κάνεις append. Και έτσι τελειώνει το merge. Εντάξει, ομοίως με ολόκληρο τρόπο γίνονται και τα υπόλοιπα merge. Οπότε έχω φτιάξει τώρα ένα επιμέρους run εδώ πέρα και ένα επιμέρους run από το merge των άλλων δύο εδώ πέρα και μετά θα τα ξανακάνω merge. Ωραία. Όπως βλέπετε, αυτό φτιάχνει ένα δεντράκι, έτσι. Τι ύψος έχει το δεντράκι, θα είναι ένας λογάριθμος το ύψος. Τι λογάριθμος, πώς buffers έχω. Εντάξει, πρακτικώς θα έχω το κόστος εδώ πέρα, είναι να διαβάσω και να γράφω για κάθε merge, διαβάζω και γράφω, εντάξει, όπως και πριν δηλαδή, άρα έχει ένα 2 επί τον αριθμό των merges που έχουν γίνει. Εντάξει. Μια προσέγγιση τώρα για το πόσα τέτοια θα έχουμε είναι ότι θα κόψουμε τη σχέση σε μπιάδες, όπου μπει ο αριθμός των buffers, και άρα θα έχω ένα λογάριθμο από νίδια μπι. Εδώ έχω βάλει μη buffers, οπότε ο λογάριθμος είναι νίδια μη. Εντάξει, αυτός είναι ο αριθμός των buffers που δίνω, τον μπλε.
Και αυτό εδώ είναι το πόσα κομματάκια χοντρικά θα πάω να κάνω merge εδώ πέρα. Εντάξει, αυτό το δεντράκι λοιπόν έχει αυτό το ύψος. Άρα, αφού έχει αυτό το ύψος, χοντρικά θα έχω διάβασε και γράψε κάθε φορά. Άρα, νη συν νη. Συν το κόστος της πρώτης φάσης που ήταν 2 νη, όπως είπαμε. Εντάξει, άρα το κόστος είναι τόσο. Εντάξει, αυτό το διπλό ξαναλέω είναι γιατί κάθε φορά διαβάζουμε και γράφουμε. Στο short merge join δολοφονούμε την όποια αρχική ταξινόμηση είχαν. Στο external sorting δολοφονούμε την όποια αρχική ταξινόμηση είχαν τα δεδομένα, γιατί ξαναγράφουμε αλλού και ξαναγράφουμε πολλές φορές ενδιάμεσα αποτελέσματα για να φτιάξουμε τα ενδιάμεσα runs. Εντάξει, κάθε φορά διαβάζω από το δίσκο προς τους μπλε και γράφω από τον κόκκινο buffer προς την καινούρια τοποθεσία στο δίσκο, σε χωριστό αρχείο. Εντάξει, γι' αυτό βγαίνει αυτό το διάρρη, το 2 επί. Ωραία, και αυτός είναι ο αλγόριθμος τώρα, τον είπαμε πρακτικός, ταξινόμησε τον ένα, ταξινόμησε τον άλλον. Υπάρχουν και κόλπα που ταξινομώ μαζί, αλλά τέλος πάντων το αφήνουμε στην άκρη, και μετά κατεβάζω αυτά τα δύο μπλε και κόκκινο βελάκι που είπαμε, που πρακτικά δεν είναι ένα βελάκι αλλά δύο, είναι start και end με ίδια τιμή για αριστερά και δεξιά, άρα όλα τα μπλε διάρκεια με όλα τα κόκκινα διάρκεια, μέχρι να τελειώσουμε, που είναι ένα linear pass. Το κόστος είναι αυτό. Έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο θα κάνετε μόνοι σας, και πρακτικώς ολοκληρώνουμε το κομμάτι με το short merge join. Και να πω ένα έτσι πολύ δυνατό αλγόριθμο που είναι ο hash join, ο τελευταίος που εφευρέθηκε και εισήχθη στα DBMS λίγο πιο μετά, ο οποίος χρησιμοποιεί το δεύτερο εργαλείο που έχουμε. Το ένα εργαλείο που έχουμε είναι το sorting, το δεύτερο εργαλείο που έχουμε είναι το hashing. Και η βασική του ιδέα, όπως και στο short merge join, είναι ότι έχουμε join με ισότητα, και όταν υπάρχει ισότητα φωνάζει κάνε hashing. Οπότε η βασική ιδέα του hash join είναι επίσης δύο φάσεων αλγόριθμος. Μία slide με δύο ζωγραφιές φτάνει. Η διακεκομένη γραμμή ανάμεσα δεν κάνει τίποτα άλλο από το να χωρίζει τις δύο ζωγραφιές. Και θα εξηγήσω τις δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι μια φάση που κάνουμε ένα partition. Δηλαδή, έχω την R, έχω την S, θα διαλέξω το ίδιο hash function H, και θα χασάρω μία-μία, πρώτα την R και μετά την S, δεν έχει καμία σημασία η σειρά. Πάνω στο ίδιο hash function. Οπότε τι θα γίνει για κάθε έναν από τους κουβάδες που βγάζει το hash function, θα δώσω ένα buffer, θα έρχονται μία-μία οι σελίδες από το input, οι εγγραφές θα χασάρονται μία-μία, θα πάνε να πέφτουν στον αντίστοιχο buffer, και αν γεμίσει ο buffer που αντιστοιχεί στον κάθε κουβά του χασαρίσματος, θα γράφεται σε ένα temporary αρχείο που θα αντιστοιχεί, αυτό εδώ το αρχιάκι θα αντιστοιχεί στη hash function, στην τιμή της hash function ASO, αυτό εδώ το προσωρινό αρχείο θα αντιστοιχεί στη hash function 2, αυτό στη hash function β-1, assuming ότι το fan out της hash function είναι β-1. Εντάξει, θέλουμε να χωράει στην κύρια μνήμη βάσκα. Εδώ πέρα δεν έχουμε τίποτα άλλο, απλώς κάνουμε μία μοιρασιά όπως κάναμε πριν σε ταξινομημένα runs. Εδώ δεν έχουμε ταξινομημένα runs, έχουμε χασαρισμένους κουβάδες. Οπότε όπως γεμίζουν οι κουβάδες, τους γράφουμε σε ένα αρχείο. Στο τέλος έχουμε για την R
το υποαρχιάκι με hash function άσο, το υποαρχιάκι με hash function 2, το υποαρχιάκι με hash function β-1. Το κάνουμε αυτό. Αυτό έχει κόστος ένα διάβασμα και ένα γράψιμο, οπότε αν η R έχει size μη, είναι μη συν μη. Μη να διαβάσω και μη να γράψω σελίδες. Ολόιδιο το κάνουμε για την E, με την ίδια hash function ακριβώς. Οπότε έχουμε πάλι ένα αρχιάκι με hash value άσο για την R, για την S, συγγνώμη. Πάλι ένα αρχιάκι με hash value 2 για την S και ούτω καθεξής. Κομμένα κομματάκια. Ωραία. Και τώρα, επειδή είναι ισότητα το join, είναι R ίσον S και είναι ισότητα το join, το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να πάω να τσεκάρω ζευγαράκια. Τους μπλε με hash value άσο, με τους κόκκινους με hash value άσο. Δεν χρειάζεται με τίποτα να τσεκάρω μπλε που έχουν hash value 1 με κόκκινους που έχουν hash value 2, 3, 4, β-1. Αυτοί με τίποτα θα γυρίσουν ούτως ή άλλως ένα άδειο σύνολο. Οπότε πρακτικά τι κάναμε, με το να πληρώσουμε διάβασμα και γράψιμο τη μία σχέση, διάβασμα και γράψιμο την άλλη σχέση, κόψαμε κομματάκια τις δύο σχέσεις, όπου θα κάνουμε join μόνο το ένα με το άλλο και αισιοδοξώντας κρυφά ότι για κάθε ζευγαράκι με ίδιο hash value, π.χ. hash value 3 για τους μπλε, hash value 3 για τους κόκκινους, ο ένας από τους δύο θα χωράει στους β-1 buffers που έχω εδώ πέρα. Και αν αυτό ισχύει, απλώς θα το σηκώσω, δεν με νοιάζει αν θα είναι ο R ή ο S. Εντάξει, στη δεύτερη φάση για κάθε ζεύγος παίρνεις, για κάθε hash value, για την 1, παίρνεις το ζευγάρι της R με hash value 1 με το αρχιάκι της S με hash value 1. Δεν με νοιάζει ποιος από τους δύο χωράει, ο πιο μικρός από αυτούς θα πάω να τον εχώσω στην κύρια μνήμη. Ας υποθέσουμε προς το παρόν ότι πάντα κάθε ένα τέτοιο υποσυνολάκι θα χωράει στους διαθέσιμους buffers που έχω. Οπότε πλέον κάνω ένα block nested loops, φέρνοντας, ας υποθέσουμε ότι εδώ οι γαλαζούλιδες χωράνε, και θα φέρω έναν ένα τους πορτοκαλούλιδες για να τους τσεκάρω against all γαλαζούλιδες. Τώρα το βασικό πράγμα επετεύχθη. Δηλαδή, αν για όλα τα ζευγαράκια μπορώ να έχω σπάσει την αρχική R και την αρχική S σε ζευγαράκια, σε κομματάκια που θα κάνω μόνο τα σχετικά ζευγάρια, και κάθε φορά ο ένας από τους δύο partitions θα χωράει στην κύρια μνήμη, πλέον το κόστος είναι πάλι ένα διάβασμα και ένα γράψιμο. Για την ακρίβεια, ένα διάβασμα, γιατί το output δεν το μετράμε. Γιατί απλώς θα διαβάσω τους μπλε μία φορά που χωράνε και θα φέρω μία-μία τις πορτοκαλί σελίδες να ματσαριστούν οι πορτοκαλί με όλους τους μπλε και ό,τι είναι να γράφει στο output. Οπότε άπαξ και εγώ πληρώσει αυτό το μη συν μη διάβασμα γράψιμο συν νη συν νη διάβασμα γράψιμο, δύο μη συν νη. Μετά η τρίτη φάση είναι απλώς ένα διάβασμα. Ένα μη για τους μπλε και ένα νη για τους κόκκινους. Τώρα, για να μην μπερδευτείτε, καθυστέρησα. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Για να μην μπερδευτείτε, στο hash join υπάρχει μια δεύτερη hash function, διαφορετική από την πρώτη, η οποία χρησιμοποιείται απλώς για να επιταχύνει το ματσάρισμα των πορτοκαλιών εγγραφών με τις γαλάζιες εγγραφές. Ας υποθέσουμε, να το πούμε έτσι, ότι η αρχική hash function κάνει ένα μόντουλο 10. Εντάξει, οπότε στο αρχιάκι με άσο είναι τα 11, 21, 1, 11, 21, 31, είναι όλοι αυτοί. Στο αρχιάκι με hash value 2 είναι 2, 12, 22, 32, όλοι αυτοί. Τώρα, οπότε εδώ πέρα η μπλε είναι τα 11, 21, 39. Και εδώ είναι πάλι τα 11, 21, 39. Και πρέπει αυτοί τώρα να ματσαριστούν μεταξύ τους.
Οπότε δεν μπορείς να χρησιμοποιείς την αρχική, γιατί αυτοί έχουν όλοι has value άσο για την αρχική. Θες μία δεύτερη η οποία να τακτοποιήσει αυτούς εδώ, π.χ. μόντουλο, ξέρω εγώ, 3. Εντάξει. Οπότε ο 21 θα έχει 0, ο 1 θα έχει 2, και άρα όταν θα έρθει εδώ ο μπλεδούλης δεν θα πάει να ματσαριστεί πάλι με όλους, αλλά μόνο με όσους έχουν το ίδιο hash value για τη δεύτερη hash function. Μη σας μπερδεύει η δεύτερη hash function, είναι απλώς ένας επιταχυντής που να μην τσεκάρεις κάθε εγγραφή με όλους τους γαλαζούλιδες, αλλά μόνο με αυτούς που έχουν ίδιο H2 hash value. Και in fact αυτό είναι κάτι που κάνουμε και στο nested loops. Εντάξει, τη δεύτερη φάση μπορείτε να τη σκέφτεστε ως έναν nested loop, O-block nested loop, όπου έχουμε ένα block όλο το partition, το πιο μικρό από τα δύο, και ο κάθε ένας από το άλλο partition τσεκάρεται με όλους αυτούς. Για να επιταχυνθεί αυτό, μπορώ να χασάρω αυτούς που έχω βάλει στο block, ώστε με άλλη hash function, ώστε να γίνει λίγο πιο γρήγορα το lookup. Ξαναλέω, στηριζόμενος στο ότι εδώ πέρα έχω ισότητα. Και αυτό το κολπάκι γίνεται και σε nested loops με ισότητα. Εντάξει. Τώρα το βασικό πρόβλημα που έχει το hash join, και έτσι γίνεται μετά για κάθε ζευγαράκι από partitions, γίνεται αυτό. Το βασικό πρόβλημα που έχει το hash join είναι τι γίνεται άμα σε κάποιο ζευγαράκι κανένας από τους δύο partner δεν χωράει όλος στην κύρια μνήμη. Οπότε θα κάνω ένα block nested loops χοντρικά. Εντάξει, ξαναλέω, το δεύτερο κομματάκι μπορείτε να το σκέφτεστε σαν nested loops. Θέλω αρκετούς buffers ώστε οι κουβάδες της hash function να έχουν από ένα buffer ο καθένας, γιατί αλλιώς δεν παίζει. Θέλουμε ιδεατά, ξαναλέω, να χωράει κάθε ένα από αυτά τα υποαρχιάκια σε κάθε ζευγαράκι, ο ένας από τους δύο μικρότερους να είναι λιγότερος από β-1 buffers, γιατί θα δώσω έναν και έναν εδώ πέρα. Χοντρικά αυτό μας βγάζει μια φόρμουλα ότι θέλουμε τόσους buffers όσο η ρίζα από τον αριθμό των σελίδων της σχέσης. Ωραία, κάνουμε αναδρομικά, πρακτικώς τρέχουμε ένα block nested loops όταν δεν χωράει. Χοντρικά, αν όλα πάνε καλά, έχουμε 3 επί μη συνεινή κόστος για το hash join. Το 2 επί μη συνεινή είναι το αρχικό partitioning, και το τελευταίο μη συνεινή είναι στη φάση του matching. Χοντρικά υπάρχουν συνθήκες κάτω από τις οποίες και short merge join βγάζει κάτι αντίστοιχο. Πάλι παίζουμε με τις μνήμες, δεν θα μπω σε αυτή τη λεπτομέρεια, ούτε ζητάω στα πλαίσια του μαθήματος να μπείτε σε αυτή τη λεπτομέρεια. Χοντρικά το hash join είναι αρκετά powerful, υπό την έννοια ότι καταρχήν μπορεί να είναι πολύ εύκολα παραλληλοποιήσιμο, όπως καταλάβατε. Και το short merge join νικάει όταν κυρίως θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το αποτέλεσμα της ταξινομήσεως για παραπέρα πράξεις. Το hash join δεν έχει κανένα σορτάρισμα στο αποτέλεσμα του, βγαίνει όπως να είναι. Σορτάρεται by hash value, που είναι ό,τι να είναι. Και όσο πιο μεγάλες μνήμες έχουμε, τόσο πιο βολικό φαίνεται ότι θα... τόσο πιο και όσο πιο scale out κάνουμε, το hash join φαίνεται να έχει έτσι πιο πολύ μέλλον με βάση αυτά που έχουμε τώρα. Αλλά στην πράξη ο optimizer θα υπολογίσει κόστος για τον έναν, κόστος για τον άλλον, κόστος για τον nested loops, και όποιος νικάει αυτόν θα χρησιμοποιήσει. Εντάξει, αν η μία από τις δύο σχέσεις χωράει ολόκληρη στην κύρια μνήμη, ο nested loops είναι πιο γρήγορο. Η ισότητα πολλών πεδίων είναι ένα πολύπλοκο πράγμα που έχει πολύ ερευνητική δουλειά από πίσω για το
τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Εξαρτάται από το αν θα έχουμε ίντεξεις ή όχι. Προφανώς το hashing και το sorting γίνεται στο συνδυασμό των σχέσεων, των attributes. Συνθήκες ανισότητας κάνουμε nested loops. Εντάξει, είναι το τεθωρακισμένο, έχει ερπίστριες, πηγαίνει παντού ο nested loops. Άρα συνθήκες ανισότητας οι άλλοι δύο δεν υπάρχουν. Εντάξει. Αν είναι διάφορο nested loops από χέρι, αν είναι μεγαλύτερο μπορεί ίσως με έναν index nested loops, αν υπάρχει ευρετήριο να έχει μια ελπίδα σε σχέση με τον block nested loops. Οπότε γενικά ο nested loops, ξαναλέω, επειδή κρύβει μέσα του τον ορισμό του τελεστή της σύνδεσης, μείνει το τεθωρακισμένο της υποθέσεως, πηγαίνει σε αυτά τα ανώμαλα εδάφη. Αλλά στην πράξη βεβαίως οι συνθήκες ανισότητας είναι πάρα πολύ σπάνιες. Εντάξει, και ξαναλέω επίσης, πριν πάμε σε aggregate queries, σε συναθρήσεις, ότι και τα καρτεσιανά υπλεμεντάρονται ως ένα join που η συνθήκη του matching είναι πάντα true, ένα μικρότερο του 2 ή boolean true, τέλος πάντων, οπότε ματσάρονται όλοι με όλους. Ωραία. Τώρα λίγο για το group by, λίγα πράγματα. Όσο περνάει ο καιρός θα είναι όλο και πιο σημαντικό, γιατί τα data μεγαλώνουν και προφανώς τουλάχιστον στην αρχή μιας περιήγησης στα δεδομένα οι άνθρωποι θέλουν μια πιο εποπτική εικόνα. Στην SQL το group by είναι δύο πράγματα, το group by close και το κομμάτι στο select close που έχει μια συναθρηστική πράξη, sum, max, min κλπ. Εντάξει, αν δεν βάλουμε group by close, απλώς θα μετρήσει όπως εκτελεί το υπόλοιπο query, θα μετρήσει τέλος πάντων και ό,τι του ζητάς εσύ να μετρήσει, count, sum κλπ. Αν έχουμε group by close, η βασική ιδέα είναι να υποδιαιρέσει τη σχέση σε groups όπως προκύπτουν από αυτά που του λέμε στο group by. Εντάξει, άμα εγώ θέλω να γκρουπάρω για κάθε sailor πόσα reservations έχει κάνει, θα βάλω group by sailor ID στο group by close. Αυτό θα φτιάξει groups την αρχική σχέση reserves με βάση το sailor ID, και στο output αυτό που μπορώ να βάλω είναι ότι υπάρχει στο group by close κόμμα κάποιες aggregate συναρτήσεις, για παράδειγμα count αστεράκι. Εντάξει. Θα μπορούσε να έχει, ξέρω εγώ, και sum to days, πόσες μέρες εσύ είχες ρεσερβάρει βάρκες. Εδώ λέει απλώς μέτρα. Οπότε η σημασιολογία, προσέξτε, όχι το πώς θα εκτελεστεί, αλλά η σημασιολογία της συνάθρησης είναι φτιάξει τα γκρουπάκια όπως σου λέει ο group by close, και μετά σε κάθε γκρουπάκι πήγαινε να εφαρμόσεις αυτή εδώ την αθρηστική συνάρτηση η οποία βρίσκεται στο select close. Εντάξει, άρα στο μυαλό σας το σκέφτεστε σαν δύο βήματα. Ένα, φτιάξε groups. Δύο, σε κάθε γκρουπάκι πήγαινε να εφαρμόσεις μια aggregate function. Και σαν τρόπος να το γράψετε αν θέλετε και σαν σημασιολογία, πρώτα φτιάχνουν τα γκρουπάκια και μετά απάνω τους εφαρμόζεται αν θέλετε η αθρηστική συνάρτηση. Και προφανώς αν ξεχάσετε το group by close, όλη η σχέση είναι ένα γκρουπάκι και απλώς θα έρθει απάνω να μετρήσει ό,τι του ζητάς. Εντάξει. Άρα ξαναλέω, αυτό είναι το πώς το σκεφτόμαστε. Ξαναλέω, τα queries τα γράφουμε ξεκινώντας από το from και κατεβαίνοντας. Οπότε όταν θελήσετε να φτιάξετε γκρουπάκια, βάζετε ένα group by close με ό,τι είναι οι grouper attributes. Και τελειώνοντας, θυμάστε ότι στο select close μπαίνουν μόνο ό,τι attributes έχετε βάλει εδώ πέρα. Κόμμα ό,τι αθρηστικές συναρτήσεις θέλετε να επιβάλλετε πάνω σε κάθε υποομάδα πλέον. Εντάξει.
Το τρίκ λοιπόν είναι εδώ. Ότι φτιάχνουμε υποομάδες. Και αυτό σας θυμίζει, φαντάζομαι, είτε hashing, είτε sorting. Γιατί το hashing, γιατί και τα δύο είδη joins που είδαμε, στο main short merge join είχαμε μια ομαδούλα από μπλε διάρκεια να ματσαριστεί με μια ομαδούλα από κόκκινα διάρκεια. Εδώ πέρα δεν έχουμε να ματσάρουμε, απλώς έχουμε να κάνουμε isolate τα κόκκινα διάρκεια, τα κόκκινα τριάρκεια, τα κόκκινα πεντάρκεια. Οπότε μια ταξινόμηση θα μας λύσει το πρόβλημα. Και αντιστοίχως στο hash join που χασάραμε, είναι προφανές ότι το hashing βγάζει groups. Εδώ ο χασαριστής είναι το SID. Και άρα και οι δύο τεχνικές, ξαναλέω, είναι θεμελιώδη εργαλεία για να κάνουμε να διαχειριζόμαστε τα δεδομένα μας όταν αυτά είναι μεγάλα, παίζουν. Εντάξει. Και αυτό λέει επίσης, ναι, σωστά, μπορεί να έχω ευρετήριο, οπότε αν έχω ευρετήριο οι ομάδες γίνονται πολύ εύκολα. Εντάξει, τώρα ένα βασικό πράγμα, να μην το ξεχάσω, εάν εσείς έχετε μια aggregate function η οποία είναι sum, max, mean, count και όχι average, που σημαίνει ότι κάθε φορά που βρίσκεται μια εγγραφή μπορείτε να κάνετε update ένα counter για το group. Εντάξει, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Δηλαδή κρατάτε μόνο τα groups, γιατί στο τέλος τόσο ή άλλως έχετε group ID, το αποτέλεσμα. Οπότε αν είναι sum θα προσθέσετε. Αν είναι max θα τσεκάρετε αν η καινούργια εγγραφή που είδατε είναι max. Αλλιώς δεν σας νοιάζει. Αν είναι count θα αυξήσετε ένα counter. Στις απλές συναρτήσεις. Στις συναρτήσεις που είναι όπως το average, που δεν μπορείς να κάνεις update ένα counter, αλλά είναι μια αλγευρική έκφραση επιμέρους απλών αθρηστικών συναρτήσεων, δηλαδή είναι ένα sum the account το average, σε αυτή την περίπτωση κρατάς και το sum και το count και στο τέλος κάνεις τη διαίρεση. Άρα ξαναλέω, δεν χρειάζεται να φτιάξεις τα groups, απλώς κρατάς από ένα κελάκι για κάθε group συν ό,τι οι aggregate functions σου χρειάζονται για να υπολογίσεις. Εάν μεν θες να μετρήσεις τώρα κάτι σαν median, αυτές είναι ολιστικές συναρτήσεις, οπότε δεν μπορείς να κάνεις το προηγούμενο κολπάκι και άρα πρέπει να φτιάξεις τα groups. Και στο τέλος να πάει να περάσεις το κάθε group για να βρεις ποιος είναι ο median. Εντάξει, άρα αναλόγως την αθρηστική συνάρτηση υπάρχουν αυτές οι οποίες πρέπει να ξέρεις όλα τα details για να βγάλεις το αποτέλεσμα, όπως ο median. Υπάρχουν αυτές οι οποίες είναι πολύ απλές, όπως το sum, count, mean, και κάθε φορά που βλέπεις μια εγγραφή κάνεις update ένα counter ανά ή ένα αριθμούλι ανά group, και άρα για κάθε group απλώς χρειάζεται να ξέρεις ποιο είναι το group και ποια είναι η τρέχουσα τιμή την οποία θα κάνεις update και στο τέλος θα έχεις σωστή. Και η διάμεση κατάσταση, όπως το average, όπου δεν κρατάς έναν, αλλά όσους χρειάζεται από τους απλούς measurements, για να κάνεις μια διαίρεση, για παράδειγμα. Ωραία. Τελειώνοντας, ή το μη και το καρτεσιανό είναι, είπαμε, απλές περιπτώσεις σύνδεσης. Η union distinct και η αφαίρεση το ίδιο. Σκεφτείτε λίγο πώς. Ή διαβάστε, σκεφτείτε πριν διαβάσετε. Το union είναι δύο χωριστές ερωτήσεις. Ένα or μέσα σε ένα query θα οδηγήσει το DBMS να σπάσει το query σε ένα union. Οπότε όταν γράφουμε τέτοια ερωτήματα ξέρουμε ότι έχουμε πολλά queries που πέφτουν. Και ως πάσα για την επόμενη σειρά διαφανειών, να συνοψίσουμε λίγο. Είδαμε ότι όταν έρθει μια SQL ερώτηση τη μεταφράζουμε σε σχεσιακή άλγεβρα. Αυτό είναι ένα δεντράκι.
για κάθε κόμβο του δεντρακίου που είναι ένας αλγεβρικός, για κάθε εσωτερικό κόμβο του δεντρακίου που είναι εσωτερικός κόμβος και είναι ένας τελεστής σχεσιακής άλγεβρας, έχουμε πολλούς υποψήφιους αλγορίθμους για να χρησιμοποιήσουμε. Και έχουμε ένα module το οποίο δεν ακουμπήσαμε καθόλου σε αυτή τη σειρά διαφανειών, σε αυτή τη διάλεξη, που λέγεται βελτιστοποιητής, ο οποίος έχει φόρμουλες κόστους για να εκτιμήσει προσεγγιστικά κάθε πιθανός, πιθανή εφαρμογή ενός τέτοιου αλγορίθμου, πόσο θα κοστίσει, ώστε στο τέλος να πάρει το πιο φθηνό πλάνο. Εντάξει, άρα κατασκευάζει, θα δούμε ότι αυτό δεν είναι ότι φτιάχνει όλα τα πλάνα και μετά τα τσεκάρει ένα-ένα. Προοδευτικά κατασκευάζει πλάνα, δολοφονώντας κάποια που ξέρει ότι, κλαδεύοντας κάποια που ξέρει ότι θα είναι πιο ακριβά, ώστε να κρατήσει ένα το οποίο κατ' εκτίμηση θα είναι το πιο γρήγορο. Αυτό θα είναι το αντικείμενο της επόμενης ενότητας.